Καρότο και μαστίγιο σήμερα από τη Ρωσία, καθώς κορυφώνεται το θρίλερ γύρω από το φυσικό αέριο και την ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης μετά την απέτηση της Μόσχας να πληρώνεται σε ρούβλια από μη φιλικές χώρες. Σήμερα το Κρεμλίνο διευκρίνησε από τη μια πως δεν θα απαιτήσει άμεση αλλαγή του συστήματος πληρωμών του φυσικού αερίου σε ρούβλια, αλλά από την άλλη προειδοποίησε πως το νέο σύστημα πληρωμών θα επεκταθεί και σε άλλα προϊόντα που εξάγει η Ρωσία. Αν θέλετε αέριο, βρείτε ρούβλια. Επιπλέον θα ήταν σωστό, όπου αυτό ωφελεί τη χώρα μας, να επεκτείνουμε τον κατάλογο των προϊόντων που τιμολογούνται σε ρούβλια, προκειμένου να περιλαμβάνει τα λοιπάσματα, τα σιτηρά, το πετρέλαιο, το ηλιέλαιο, τον άνθρακα, τα μέταλλα, την ξυλία κτλ. Λίγο αργότερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ήρθε να διευκρινίσει πως η αλλαγή του συστήματος πληρωμών από ευρώ και δολάρια σε ρούβλια για το ρώσικο φυσικό αέριο θα είναι σταδιακή. Όπως μεταδίδει το Reuters, ερωτηθείς από δημοσιογράφους αν οι πληρωμές σε ρούβλια πρέπει να ξεκινήσουν από αύριο, Πέμπτη, ο κ. Πεσκόφ απάντησε σίγουρα όχι. Ο ίδιος μάλιστα είπε πως υπάρχουν χώρες που δείχνουν ενδιαφέρον για το σχέδιο της Μόσχας. Παρά το βήμα πίσω ως προς το άμεσο της εφαρμογής του μέτρου, η Ρωσία δεν αποσύρει το σχέδιο από το τραπέζι. Υπενθυμίζεται πως αύριο 31 Μαρτίου η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας, η Gazprom και η κυβέρνηση αναμένεται να παρουσιάσουν στον Πούτιν το σχέδιο για την αλλαγή του συστήματος πληρωμών. Στο μεταξύ, η Ευρώπη, που είναι εξαρτημένη κατά 40% από το φυσικό αέριο της Ρωσίας και θα αντιμετωπίσει τεράστιες συνέπειες αν η Μόσχα αποφασίσει να κλείσει τη Στρόφιγγα, με δεδομένη τη συμφωνία της G7 να απορρίψει την απέτηση Πούτιν, καταρτίζει σχέδια έκτακτη ανάγκης. Ο Γερμανός Υπουργός Ενέργειας Ρόμπερτ Χάμπεκ έθεσε τη χώρα στο επίπεδο έγκαιρης προειδοποίησης. Wir sind in einer Situation, wo ich klar sagen muss, dass jede eingesparte Stunde, Kilowattstunde Energie hilft. Und deswegen würde ich gerne die Ausrufung der Frühwarnstufe mit dem Appell an Unternehmen wie private Verbraucher, Verbraucherinnen und Verbraucher verbinden, dass sie uns helfen, dass sie Deutschland helfen, dass sie der Ukraine helfen, wenn sie Gas oder Energie insgesamt einsparen. Το μείζον ζήτημα που απασχολεί όλες τις κοινωνίες της Ευρώπης έθεσε και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, στο Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη χθεσινή τηλεφωνική τους επικοινωνία. Αδύνατο να πληρώσουμε σε ρούβλια για το ρωσικό φυσικό αέριο. Η Ολλανδική κυβέρνηση θα ζητήσει από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν λιγότερο αέριο. Ωστόσο, δεν ενεργοποιεί ακόμη το έκτακτο σχέδιό της παρά μόνο όταν θα υπάρξει μια πραγματική έλλειψη ή μια οξία απειλή. Η Ιταλία θα περιμένει να δει αν η Gazprom στείλει τροποποιήσεις των συμβολέων στους διαχειριστές αερίου πριν λάβει την όποια απόφαση για την επιβολή κατάσταση συναγερμού. Szanowni Państwo, dzisiaj przedstawiamy najbardziej radykalny w Europie plan odejścia od rosyjskich węglowodorów, od rosyjskiej ropy, rosyjskiego gazu, rosyjskiego węgla. Και ενώ εξελίσσεται το θρίλερ, οι τιμές του φυσικού αερίου αυξάνονται για άλλη μια φορά. Η αύξηση σήμερα της χονδρικής στην αγορά δείκτη της Ολλανδίας ξεπέρασε το 10%, με τη μεγαβατόρα να αγγίζει τα 120 ευρώ από 108 χτες.